αποτέλεσμα. Αυτό που εγώ επισημαίνω είναι ότι είναι πλέον τελείως διαφορετικές συνθήκες διενέργειας των ευρωεκλογών και του ύφους των ευρωεκλογών. Επομένως, ας περιμένουμε λίγο. Εμείς νομίζουμε ότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές. Αυτή είναι η εκτίμησή μας, αλλά βεβαίως αυτό προφανώς δεν χρειάζεται να το λέω, μένει να αποδειχθεί. Τώρα, θέλω να κάνω όμως ένα-δύο σχόλια πολιτικά πάνω σε αυτά που είπε ο κ. Σταμάτης. Το πρώτο πράγμα είναι ότι εκλογές, καταρχήν μια κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει, αν θέλετε, τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει μια συζήτηση και μάλιστα 2 και 3 μήνες πριν για τις ευρωεκλογές. Αδικούμε δηλαδή και τους εαυτούς μας και εσάς όταν ήσασταν σε κυβέρνηση και από οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δυστυχώς, οι ευρωεκλογές έχουν καταγραφεί ως εκλογές δεύτερης τάξεως, ιστορικά. Γιατί η Ευρώπη έχει ένα τεράστιο πρόβλημα πολιτικής νομιμοποίησης. Επομένως, δεν είναι θέμα αν η κυβέρνηση θέλει ή δεν θέλει. Η κυβέρνηση θέλει και θα συζητήσει για την Ευρώπη, γιατί έτσι πρέπει. Το δεύτερο θέμα είναι ότι μην αγνοούμε όμως ότι συζητήσεις για την Ευρώπη γίνονται καθημερινά. Η άνοδος της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί και στην Ελλάδα και απασχολεί και την Ευρώπη. Η αμφισβήτηση του οκτάωρου και των εργασιακών σχέσεων σε χώρες όπως η Ουγγαρία ή η Αυστρία είναι κάτι το οποίο γίνεται βασικό θέμα αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη. Τα κίτρινα γυλαίκα και η κρίση πολιτικής νομιμοποίησης της Γαλλίας είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλη την Ευρώπη. Επομένως, συζητάμε για την Ευρώπη και θα συζητήσουμε βεβαίως πολύ περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Θα έχουμε πολιτικές λοιπόν εκλογές και εκεί θα φανούν δύο μεγάλα, αν θέλετε, δύο μεγάλες στρατηγικές για την Ευρώπη. Μία στρατηγική είναι αυτή η οποία θέλει μια Ευρώπη αυταρχισμού και νεοφιλελευθερισμού. Όπως περίπου είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Με κλειδωμένες νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Η άλλη πολιτική που κατά τη γνώμη μου πρέπει η ευρύτερη αριστερά και ο ευρύτερος προοδευτικός πόλος να φτιάξει είναι να ξεκλειδώσει τις κοινωνικές πολιτικές. Χωρίς αυτή την πολιτική θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα πολιτικής νομιμοποίησης στο ευρωπαϊκό αρχιτεκτόνιμο. Κύριε Υπουργέ, και τα πρόσωπα παίζουν ρόλο. Το τελευταίο 24ωρο είχατε εσείς δεχθήκατε μια μεγάλη επίθεση από την κυρία Φοβηγεννηματά και είχατε και μια πολύ θετική δήλωση από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος είπε ότι είναι χαρισματικό πρόσωπο ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχει εκεί κάποιο φλερτ το οποίο θα έχει συνέχεια και θα ξεπεράσει το μέγεθος το πολιτικό του κύριου Μωραήτη και του κύριου Τόλκα? Να επισημάνω καταρχήν ότι αυτό που είπε ο Γιώργος Παπανδρέου είναι αλήθεια. Το είπε το λέω για να το ελαφρύνουμε λίγο. Πέρα από το ότι είναι αλήθεια, νομίζω όμως ότι ακολούθησε μία άλλη δήλωση του Νίκου Αλιβιζάτου, ο οποίος ήταν μάλιστα ο άνθρωπος ο οποίος εγγυήθηκε την εκλογική δημιουργία του κινήματος αλλαγής. Επομένως, είναι κάτι το οποίο όποιος θέλει να είναι αντικειμενικός και κατά κάποιο τρόπο σε ένα επίπεδο στο δημόσιο λόγο, πρέπει να αναγνωρίζει, αν θέλετε, και στον αντίπαλο. Ο Παπανδρέου ορισμένες... δεν το είπε. Τώρα με συγχωρείτε, δεν το είπε έτσι ο Παπανδρέου. Τώρα... Ο Παπανδρέου είπε, ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι προσωπικό το προφανώς, θέμα. Προφανώς. Πολιτικές είναι οι διαφορές μας. Και έλα να είμαστε δίκαιοι. Και έλα να μιλήσουμε για τις εκλογές. Ναι, όχι, πολιτικά λέει πρέπει να συγκρουστούμε. Γιατί λέει προσωπικά, λέει ο κ. Σταντάκος είναι καλός και ασφαλτικός, ας πούμε. Νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία. Ότι πέρα από σε αυτό το πράγμα που λέγεται διεμβολισμός, θέλετε. Θέλετε γάμος. Όχι, δεν υπάρχει διεμβολισμός. Η πολιτική γίνεται με διαφανείς κινήσεις και πάντοτε με τη συγκατάθεση του εκλογικού σώματος. Τώρα έχετε χιούμορ εσείς. Ο Μωραήτης και ο Τόλκα δεν ήταν διαφανή κίνηση. Γιατί ήταν διαφανής. Ήταν για να δώσουν εθρία. Μέχρι προχθές ήταν συνεργάτες της κυρίας Γεννηματά και οι δύο. Ναι, αποχωρήσανε. Ναι, μισό λεπτό. Δεν έχουν το δικαίωμα δηλαδή, να αλλάξουν. Ναι, δεν ήταν διαφανής κίνηση, δεν ήταν σε κάποιο. Όχι, διαφανής τι εννοούμε. Δεν εννοούμε ότι δεν είναι μια κίνηση η οποία είχε προαναγγελθεί. Προφανώς είναι κίνηση ευνηδιασμού. Δεν υπήρχε και πολιτική συναλλαγή εννοείται. Ναι, αν εννοείται αυτό, προφανώς δεν υπάρχει καμία συναλλαγή. Αλλιώς θα έπρεπε τώρα να θεωρήσουμε ότι οποιοδήποτε αλλάζει άποψη και ο Αλιβιζάτος είναι προϊόν συναλλαγής και οτιδήποτε έχει συμβεί είναι προϊόν συναλλαγής. Και το φοβερό ότι το Κινάλ δεν θα μπει στη Βουλή. Όχι, δεν έχω πει ότι δεν θα μπει στη Βουλή. Εγώ έχω πει καταρχήν ότι κατά την εκτίμησή μου, και θέλω να το προσέχουμε λίγο, κατά την εκτίμησή μου, και αυτό είναι, νομίζω είναι δικαίωμα του να κάνει μια εκτίμηση πολιτική, στο περιβάλλον που θα διαμορφωθούν στις βουλευτικές εκλογές, υπάρχει κίνδυνος της εκλογικής συρρίκνωσης. Διότι όταν υπάρχουν δύο πόλοι οι οποίοι αμφισβητούν, έχουν δύο πολιτικά προτάγματα, να το πω πολύ ισχυρά και με πολύ κοινωνική απήχηση, νομίζω ότι τα ενδιάμεσα κόμματα κινδυνεύουν, αυτό είπα. Εντάξει, να αυτό όμως που σας λέει και ο Γιάννης είναι αλλά ότι με αυτόν τον τρόπο δεν έρχεστε κοντά με τα δύο. Εμείς λέμε λοιπόν, για να απαντήσω και στην ερώτηση του κυρίου Σταμάτη
Πού βρισκόμαστε εμείς στην Ευρώπη? Εμείς βρισκόμαστε στην Ευρώπη με την ριζοσπαστική αριστερά, τη σοσιαλδημοκρατία και τους οικολόγους πράσινους. Στη δημιουργία ενός προοδευτικού πόλου που πρέπει να αλλάξει την Ευρώπη, που χρειάζεται να αλλάξει την Ευρώπη. Μάλιστα. Αυτό είναι μια στρατηγική πολιτική, την οποία την καταθέτουμε με διαφάνεια. Εκεί πιστεύουμε ότι το Κοινάλ θα έπρεπε να βρίσκεται. Δεν είναι ένας πόλος που δεν θα έπρεπε να βρίσκεται. Προφανώς υπάρχουν τάσεις του Κοινάλ που έχουν κάνει την επιλογή της στρατηγικής ήττας του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή της στρατηγικής νίκης και συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό είναι δικό του θέμα, όχι δικό μας. Με ένα τίτλο, γιατί έχουμε και ένα θέμα το οποίο πρέπει να δείτε και εσείς, κύριε Σταμάτη και ο κύριος Βαναδάκης. Κοιτάξτε να δείτε.